Αλλάζουμε κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Αντελία Τζονκίδου, την επικεφαλής του ΚΕΘΕΑ Κιβωτός, μέτρα την Αλεξανδρούπολη, να μιλήσουμε για τις πρόσφατες, από ό,τι φαίνεται, πανελλήνιες αντιδράσεις όλων των ΚΕΘΕΑ στην Ελλάδα για το ζήτημα της αυτοδυναμίας τους. Κυρία Τζονκίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να μας εξηγήσετε αρχικά την κατάσταση. Τι έγινε και οδηγήθηκε όλη αυτή η διαδικασία, τι γίνεται ακριβώς με το ΚΕΘΕΑ και τι προωθεί η κυβέρνηση με αυτές τις αλλαγές. Κοιτάξτε, εμείς ενημερωθήκαμε ακριβώς μία μέρα μετά την έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία έχει ημερομηνία της 30 Σεπτεμβρίου, πριν από 2 εβδομάδες δηλαδή περίπου. Ενημερωθήκαμε λοιπόν για αυτή την πράξη και για την πρόθεση του Υπουργείου να κάνει αυτές τις αλλαγές στο φορέα. Η πράξη στην ουσία αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα θα διορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό, και θα αλλάζει φυσικά από τον εκάστοτε Υπουργό. Αλλά ίσως ακόμη πιο σημαντικό να είναι το ότι αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο αυτής της πράξης ότι σε 3 μήνες ο Υπουργός με το νέο ΔΣ θα ανακοινώσουν αναδιάρθρωση, αναθεώρηση της λειτουργίας του φορέα. Αυτά είναι τα 2 βασικά σημεία στα οποία σταθήκαμε και μας προβλημάτισαν ιδιαίτερα. Δηλαδή τι περιμένετε να αλλάξει στην λειτουργία του φορέα? Ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι. Ναι. Ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα ότι όταν ένας φορέας έχει ένα δέλτα σίγμα που διορίζεται από κάθε κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει μια συμπαγή στρατηγική και έναν στόχο και μια λειτουργία που να είναι ίδια με το πέρασμα του χρόνου. Άρα καταρχήν φοβόμαστε αυτό για το φορέα, ότι θα χάσει το χαρακτήρα του και ίσως θα διαφοροποιηθεί ο σκοπός της λειτουργίας του. Από εκεί και πέρα, το ΔΣ το δικό μας είχε να κάνει και με τη συμμετοχή των μελών στη διαδικασία της εκλογής. Το ΔΣ ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Φορέα, στην οποία ανήκει όλο το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ. Ανήκουν τα ΔΣ των συλλόγων οικογένειας του ΚΕΘΕΑ και ανήκουν τα μέλη στην επανένταξη. Δηλαδή τα μέλη που έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τη θεραπευτική τους πορεία. Αυτό εμείς το κάνουμε, αρχίσαμε να το κάνουμε από την αρχή, από την ίδρυση του φορέα, για να ενισχύσουμε τη συμμετοχικότητα των μελών, όχι μόνο στη θεραπευτική διαδικασία, αλλά και στην ζωή και στη διοίκηση του ίδιου του φορέα που τους στήριξε να απεξαρτηθούν. Αν λοιπόν καταργηθεί αυτό, θα χαθεί αυτό το χαρακτηριστικό του φορέα, το χαρακτηριστικό της συμμετοχικότητας, που αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό και των θεραπευτικών κοινοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, σημαντική για μας η κινητοποίηση των μελών για την ίδια τη ζωή τους. Και αυτό το κάνουμε μέσω της ένταξής τους στις θεραπευτικές κοινότητες, όπου συμμετέχουν όχι μόνο στις θεραπευτικές διαδικασίες, αλλά και σε όλες τις διαδικασίες της κοινότητας. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για το ΚΕΘΕΑ να χάσει το αυτοδιοίκητο. Θα χαθούν πάρα πολλές, όπως σας αναφέρατε και εσείς, ιδιότητες που έχει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Θα χαθεί ο χαρακτήρας του φορέα και αυτό θα επηρεάσει και τη φιλοσοφία του για την εξάρτηση και για τον τρόπο απεξάρτησης, για τις υπηρεσίες απεξάρτησης που προσφέρουμε στο φορέα. Και αυτό μας προβληματίζει για το αν ο χαρακτήρας των θεραπευτικών προγραμμάτων θα παραμείνει ίδιος ή θα διαφοροποιηθεί. Έχουμε στο νου μας ότι τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ είναι τα λεγόμενα στεγνά προγράμματα. Δεν χορηγούμε φάρμακα και δεν χορηγούμε υποκατάστατα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να διατηρηθεί ως επιλογή για έναν άνθρωπο που είναι εξαρτημένος και θέλει να κάνει μια προσπάθεια απεξάρτησης. Επιπλέον, τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ προσφέρονται όλα δωρεάν. Επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί, και αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι μπορούμε βέβαια να λέμε ότι μια υπηρεσία είναι δωρεάν, αλλά μπορούμε να θέσουμε τόσους πολλούς όρους για να λάβει κάποιος αυτή την υπηρεσία, που τελικά να καταντήσει, ας πούμε, εισαγωγικά, να αφορά μόνο μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Άρα να μην είναι στην ουσία πια δωρεάν υπηρεσία. Αυτές είναι σκέψεις τις οποίες κάνουμε εμείς, ανησυχώντας, διότι δεν έχουμε από το Υπουργείο μια ξεκάθαρη απάντηση ή ενημέρωση για το τι έχουν στο μυαλό τους για το μέλλον του φορέα. Κυρία Τζιονκίδου, τις προάλλες δώσατε και το παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης που έγινε την Τετάρτη.
Εκεί ζητήσατε να γίνει ένα ψήφισμα από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό το ψήφισμα ώστε να διατηρηθεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ. Πώς ακριβώς μπορεί να βοηθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτήν την υπόθεση? Είναι ένα ψήφισμα το οποίο το ζητάνε όλα τα προγράμματα του φορέα. Ζητάμε λοιπόν από όλα τα δημοτικά συμβούλια σε όλη την Ελλάδα και τα περιφερειακά συμβούλια. Είναι ένα ψήφισμα συμπαράστασης προς τον αγώνα που κάνουμε για να διατηρηθεί το αυτοδιοίκητο του φορέα και ο τρόπος λειτουργίας του φορέα μέχρι σήμερα. Στην ουσία για μας τα δημοτικά συμβούλια και οι δήμοι της χώρας μας εκπροσωπούν κατά κάποιον τρόπο τις τοπικές κοινωνίες. Σωστή. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και αυτό που πάντα λέει και έλεγε το ΚΕΘΕΑ είναι ότι το ΚΕΘΕΑ ανήκει στην κοινωνία. Άρα την κοινωνία θέλουμε δίπλα μας. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να εκφράσει την παράστασή της. Οπότε αυτό που θέλουμε και αυτό που ζητάμε τα δημοτικά συμβούλια είναι με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τη συμπαράσταση της κάθε πόλης, του κάθε δήμου, στον αγώνα που κάνει το ΚΕΘΕΑ και στον τρόπο που λειτουργεί στην ουσία. Να πει με κάποιον τρόπο ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι σημαντικές, να συνεχίζουν να προσφέρονται με τον τρόπο που προσφέρονται. Περιμένουμε στο επόμενο διάστημα να γίνει και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, γιατί βλέπουμε το συγκεκριμένο ζήτημα έχει πάρει έτσι πανελλήνια διάσταση. Ναι, έχει πάρει πανελλήνια διάσταση. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για να το κρατήσουμε έτσι στην επικαιρότητα, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουμε τη γενική μας συνέλευση, όπου εκεί θα πάρουμε αποφάσεις και για τις επόμενες κινητοποιήσεις. Όποιες και να είναι αυτές, ο σκοπός μας είναι να παραμείνουμε έτσι κινητοποιημένοι και ενεργοί και να φέρνουμε το θέμα και τα αιτήματά μας έξω προς την ελληνική κοινωνία, να ενημερώνουμε και να ζητάμε την υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, περισσότερων ατόμων. Να δώσουμε και πριν κλείσουμε, κυρία Τζιονκίδου, και λίγο τη διάσταση του ΚΕΘΕΑ εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή τη στιγμή, πόσοι άνθρωποι εξυπηρετούνται, πόσοι συμμετέχουν σε προγράμματα, υπάρχει κόσμος, δηλαδή το ΚΕΘΕΑ χρειάζεται εδώ στην Αλεξανδρούπολη όπως και δίποτε? Το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός, να πούμε ότι είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που προσφέρει υπηρεσίες απεξάρτησης σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό σημαίνει ότι έχει μονάδες στην Καβάλα, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι σε άτομα που έχουν εκτάψει από παράνομες ουσίες, αλλά πολύ περισσότερο σε άτομα που αντιμετωπίζουν το θέμα της εξάρτησης από το αλκοόλ και από τα τυχερά παιχνίδια. Αυτά τα νούμερα τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνονται. Οι άνθρωποι δηλαδή που έρχονται σε εμάς με τέτοια αιτήματα είναι όλο και περισσότεροι. Οπότε θα έλεγα ότι φυσικά και είναι απαραίτητες οι υπηρεσίες ενός θεραπευτικού προγράμματος και φαίνεται ότι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα με τα δικά μας χαρακτηριστικά κρίνεται αποτελεσματικό και από τους ίδιους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, γιατί το επιλέγουν. Τι να πω, κυρία Τζιονκίδου, μακάρι όλα να πάνε καλά, να περάσει και το ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο και να διατηρήσετε και το αυτοδιοίκητό σας. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό βράδυ. Και εγώ, γεια σας.